Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τρία επώδυνα σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση μετά το τελεσίγραφο των θεσμών στο τελευταίο Eurogroup. Την ψήφιση μέτρων πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2019 στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021, το οποίο θα προβλέπει πλεονάσματα 3,5% για όλη αυτή την περίοδο. Την παράταση της εκκρεμότητας έως τον Μάιο, προκειμένου να έχει κλείσει ο εκλογικός κύκλος σε Ολλανδία και Γαλλία, και τέλος το σενάριο των εκλογών. Ξεκινά από σήμερα η αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων με τις νέες τσουχτερίες εισφορές του 2017 σε 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που υπάγονται από φέτος στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η καταβολή της εισφοράς και εν αντιπληρωμή της οφειλής με το χρωστούμενο ποσό να επιβαρύνεται με ετήσιο τόκο 8%. Μετά το Brexit, το Καλίξιτ. Η ηγεσία της Καλιφόρνιας έδωσε πριν λίγες μέρες το OK για να ξεκινήσει συλλογή υπογραφών με στόχο την ανεξαρτοποίησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επικεφαλείς του κινήματος υποστηρίζουν πως δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Καλιφορνέζοι θέλουν αποχώρηση από την Ένωση και πιστεύουν ότι η εκλογή Τραμπ έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο την θέση αυτή. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει σε 628,90 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,29% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.